τσίτο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Σηκώνοντας, κυρίες και κύριοι, το γάντι που έριξε προχθές ο Ταγίπ Έρντογαν, απάντησε ονομαστικά στον Τούρκο Πρόεδρο σε όλα τα σημεία που είχε γύρει. Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε λύση ριζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, κάτι που δεν έκανε πέρσι, γεγονός που δεν είναι άσχετο με την τουρκική προπαγάνδα ότι κατά καιρούς φλερτάρει με άλλες λύσεις. Έθεσε πάντως ξεκάθαρες προϋποθέσεις για το περιβάλλον που πρέπει να διέπει ενδεχόμενες συνομιλίες. Θα πάμε κατευθείαν σε απευθεία σύνδεση με τον απεσταλμένο του ΣΥΓΜΑ στη Νέα Υόρκη, Σωτήρη Παπαδόπουλο. Βλέπουμε και στην αίθουσα σύνταξης τον πολιτικό μας συντάκτη Χρήστο Χαραλάμπους. Θα αναλύσουμε ό,τι έχει συμβεί σήμερα. Θα δούμε και μπρος και πίσω από τις γραμμές. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε, Σωτήρη, και να παίρνουμε ένα-ένα τα πράγματα με τη σειρά τους. Καλησπέρα σας εδώ από και από το κέντρο ουσιαστικά, από τα Ηνωμένα Έθνη, όπου πριν από περίπου 3 ώρες ο πρόεδρος Αναστασιάδης, με τις τοποθετήσεις τις οποίες έκανε στα περίπου 13 λεπτά ομιλίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ουσιαστικά έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα τόσο προς την Άγκυρα, όσο μπορώ να πω και προς το εσωτερικό, για το ποια βάση λύση συζητάμε, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία διαπραγματευόμαστε, τι λέμε για την Αμόχωστο και φυσικά τι κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και γιατί αυτός είναι η κύρια αιτία με αποτέλεσμα να μην έχουν προχωρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες. Φυσικά κωδικοποίησε μία και καλή, μία ξεκάθαρη κουβέντα ότι ό,τι συζητάμε και όποια λύση και να συζητήσουμε κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις θα είναι μόνο στη βάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Δεν υπάρχουν συζητήσεις δηλαδή εξωγενείς, δεν υπάρχουν συζητήσεις ούτε σε διμερές είτε σε τριμερές επίπεδο, όλα κάτω από την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λέγαμε και χθες στο ρεπορτάζ μας με τον Χρήστο Χαραλάμπους ότι οι άνθρωποι του Προέδρου μας επαναλάμβαναν φορτικά ότι θα αξιοποιούσε ακριβώς την πιο επίσημη στιγμή της παρουσίας του εκεί στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλο αυτό το σύννεφο που δημιουργήθηκε τέχνη έντος από την τουρκική προπαγάνδα. Αυτό επιχείρησε να κάνει με την ομιλία του. Προτείνω να ξεκινήσουμε και να βλέπουμε χαρακτηριστικά κομμάτια, να κάνουμε αρχή στο Τύρι Παπαδόπουλο και αμέσως μετά θα πω και στο Χρήστο, ο οποίος έχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και για όλα τα άλλα που συμβαίνουν εκεί. Ορίστε, πάμε. Νομίζω ότι και μαζί με τον Χρήστο τον Χαραλάμπους κωδικοποιήσαμε ουσιαστικά σε 5 άξονες τα 2/3 της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και λέω 2/3 γιατί το 1/3 ήταν για την κλιματική αλλαγή. Το υπόλοιπο μέρος της ομιλίας του ήταν καθαρά για το Κυπριακό. Έτσι λοιπόν, ως πρώτο άξονα θέλουμε να βάλουμε μέσα την πρωτοβουλία, τις συζητήσεις δηλαδή για το κάτω από ποιες διαδικασίες μπορούν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Νομίζω το χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό για να μπορέσουμε να μπούμε και στο κλίμα των όσων ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. We are currently in the midst of a new effort providing a glimmer of hope. I wish to stress in the strongest manner my full dedication and support to this new effort of the UN Secretary General to resume the process from where it stopped at Grand Montana. Άρα, έτοιμος να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν στο Grand Montana, έτσι Χριστό. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Ακριβώς, με το άνοιγμα της ομιλίας του σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, δίνει το στίγμα το ότι είναι πανέτοιμος να ξεκινήσει και αμέσως μετά, για να μην σπαταλούμε το χρόνο, επιλέγει να απαντήσει σε αυτή την υβριδική προπαγάνδα της Τουρκίας για το αν ο ίδιος εξέτασε, φλέρταρε με άλλες λύσεις του Κυπριακού. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα που κλείνει οριστικά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, το παράθυρο για άλλες συζητήσεις. Such an understanding could pave the way forward for the resumption of talks with the sole aim to reach a comprehensive settlement on the basis of what has been agreed as a historic compromise by our side. That is, the evolution of the Republic of Cyprus into a bizonal, bicommunal federation with political equality as set out in the relevant Security Council resolutions and the high-level agreements, with a single sovereignty, a single
international legal personality and a single citizenship. A settlement that will establish a viable, functional, and lasting state free from foreign dependencies, foreign troops, and rights of intervention by any third country. A settlement that will not deviate from the relevant Security Council resolutions and the European Union values and principles. And I want to send a clear message. The United Nations and the Secretary General's good office's mission is the only way forward for us. Μάλιστα. Τώρα, ο πρόεδρος δεν άφησε να περάσουν απαρατήρητα ή μάλλον υπογράμμισε με τον πιο εμφαντικό τρόπο, για να είμαστε πιο κυριολεκτικοί, τις απειλές και τα όσα διαδραματίζονται μέσα στις Κυπριακές θάλασσες, έτσι. Και όχι μόνο, Χρήσανθε, νομίζω ότι το λεκτικό το οποίο χρησιμοποιεί η Άγκυρα συνεχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι απειλές οι οποίες υπάρχουν όχι μόνο πλέον δια της θαλάσσης με την παρουσία των τουρκικών γεωτρυπάνων και των τουρκικών ερευνητικών, αλλά και λεκτικώς με απειλές τύπου καταστάσεων 1974, φυσικά δεν μπορούσαν να μείνουν απαρατήρητες. Άλλωστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, άλλωστε ο λαός μου δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Πάμε να δούμε το απόσπασμα της τοποθέτησης αναφορικά με τις τουρκικές απειλές. While I do not intend to embark on a blame game, yet I am not allowed, and the dignity of my people dictates do not do so, to accept the gunboat diplomacy, blackmail tactics, and the attempts to force our side to negotiate under duress. It is it possible for the efforts of the Secretary General to succeed while Turkey is violating the sovereign rights of the Republic of Cyprus in its internationally recognized exclusive economic zone in continental shelf? Or even when Turkey threatens Cyprus that there will be severe consequences if we proceed ahead with our energy program? Or even when Turkey threatens neighboring states and energy companies with which we are cooperating and have established conventional obligations? Is it possible for the efforts of the Secretary General to succeed when recent public statements and acts by Turkish officials signaling to plans for settling the fenced area of Varosha, the uninhabited part of Famagusta, under illegal Turkish military occupation? Θα το δούμε και στα δύο σημεία που συζητούμε τώρα, και στο ζήτημα δηλαδή των απειλών και στο ζήτημα μετά των εγγύσεων, ότι ο πρόεδρος δια ρητορικών ερωτημάτων στην ουσία θέτει προϋποθέσεις, έτσι. Ναι, μεν ρωτά το ακροατήριό του αν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό να έχει μια όποια τύχη η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα με αυτά να συμβαίνουν, αλλά στην ουσία υποβάλλει ότι αυτά όταν συμβαίνουν δεν έχουν τύχει οι όποιες προσπάθειες, έτσι, έτσι, Χρήστο. Έκανες την καλύτερη ανάγνωση, Χρήσανθε. Όντως ήταν ο καλύτερος τρόπος να θέσει τις προϋποθέσεις του χωρίς να χρησιμοποιήσει την έκφραση προϋποθέσεις, που είναι και μια ευαίσθητη έκφραση. Και όντως αναφερόμενος και απαντώντας, έχει σημασία, απαντώντας ονομαστικά στον Ταγκίπ Ερντογάν, τον ονόμασε. Τους είπε ότι επειδή χθες, προχθές στάθηκε εδώ, με συγχωρείτε, ο κύριος Ερντογάν και προσπάθησε να μεταφέρει μια λαθασμένη, διαστρεβλωμένη εικόνα. Θέλω να σας ρωτήσω τα εξής και ερωτά τους σύνεδρους, τους αρχηγούς κρατών, τους εκπροσώπους κρατών εκεί, προφανώς επιχειρώντας να ακουμπήσει τις ευαίσθητες χορδές του κάθε υγιούς σκεπτόμενου πολίτη και αρχηγού κράτους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα που αφορά, επαναλαμβάνω, την απάντηση στις αιτιάσεις του κυρίου Ερντογάν για συνέχιση και των εγγυήσεων και της παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων. And I wonder, dear friends, is it uncompromising and an ill intention to aspire establishing an independent and sovereign state free from the presence of occupation troops? Is it uncompromising and an ill intention to envision terminating an anachronistic treaty of guarantees and establishing a robust system of security based always
on the Charter of the UN and the treaties of the European Union? Which other of the 193 UN member states is under guarantees by their country? Is it uncompromising and an ill intention to aspire establishing a normal state in which all decisions will only be taken by Cypriots free from foreign dependencies? Μάλιστα. Και πάλι δια των ερωτημάτων, στην ουσία υποβάλλει ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος στο οποίο να υπάρχουν στρατεύματα κατοχής, έτσι. Και να κάνει την ασφάλειά του σε ένα τρίτο κράτος. Σωστό. Τώρα, πάμε στα του φυσικού αερίου. Σωτήρη. Μα νομίζω ότι βλέποντας φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα, όπως ακριβώς έκανε τις τοποθετήσεις ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ήταν και μια πρώτη τάξης ευκαιρία να παρουσιάσει ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να ισχύσει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε έναν κύριο Ερντογάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ με το έτσι θέλω, θέλει να μας περιορίσει στο 44% αυτό που δικαιωματικά ανήκει στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, αυτό που αναγνωρίζουν οι πάντες, μέσα από όλα αυτά τα σενάρια τα οποία είχε παρουσιάσει και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν πριν από 48 ώρες. Πάμε να δούμε. Και βέβαια, Σωτήρη, επιχειρεί ακόμα κάτι πιο κεφαλαιώδες. Να απαντήσει ή να διαψεύσει, αν θέλει, τον ισχυρισμό, το αφήγημα δηλαδή της Τουρκίας, ότι κάνει ό,τι κάνει εδώ, προκειμένου να διασφαλίσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο φυσικό αέριο. Εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έρχεται και διαβεβαιώνει από το επίσημο βήμα, με συγκεκριμένες προτάσεις, ότι αυτά έχουν ήδη διασφαλιστεί, έχουν συμφωνηθεί και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, ό,τι άλλο λέγεται ή γίνεται, είναι στο πνεύμα των αιτιάσεων, έτσι. Προφάσεις ένα μαρτύριο. Ακριβώς, είναι η τουρκική παπαγαλία, η οποία γίνεται από την πρώτη μέρα που έχουν έρθει εδώ στη Νέα Υόρκη τόσο ο κύριος Ερντογάν, όσο ο κύριος Τσαβούσογλου, αλλά και ο κύριος Σακάρ, ο οποίος και αυτός έχει ρόλο, παρακαλώ, στις επαφές τις οποίες κάνει η τουρκική πλευρά, θέλοντας ουσιαστικά να βάλουν μπροστά την ομπρέλα προστασίας την οποία βάζουν στους Τουρκοκύπριους, να μην τους ξεγελάσει σε εισαγωγικά η κακή ελληνοκυπριακή πλευρά. Βέβαια, το υπογραμμίζω τα τελευταία 24 ώρα, ότι ξεχνάει η τουρκική προπαγάνδα ότι είναι την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας που εγγυάται η Τουρκία και όχι τους Τουρκοκύπριους. Και άρα θα πρέπει να εξηγήσει πώς δια του στρατού κατοχής είναι εδώ και καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, παρά ότι είναι εδώ και προστατεύει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο φυσικά. Να δούμε και το τελευταίο απόσπασμα και να επανέλθουμε μετά για να δώσουμε και πολύ ρεπορτάζ. We have also conveyed our readiness, always within the framework of meaningful negotiations, to deposit revenues accrued from the exploitation of hydrocarbons to an escrow account for the Turkish Cypriot community. An escrow account through which we are protecting the rightful share of the Turkish Cypriot community in accordance always with the population ratio of the future constituent states. President Erdogan also claimed that Turkey has a reasonable approach on the issue of energy resources and that they will protect the legitimate rights of the Turkish Cypriots until the very end. Is it a reasonable approach to unilaterally and unlawfully conduct hydrocarbon exploration drillings in another country's exclusive economic zone through the threat of use of force? And I wonder, whose interest is Turkey protecting when it claims limit for its own benefit the exclusive economic zone of Cyprus by 44% at the expense of the rights and interests of both Greek and Turkish Cypriots. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα όσα τεκταίνονται εκεί στη Νέα Υόρκη, η Σωτήρη. Έχουμε συναντήσεις. Χρήσατε, ναι. Επέτρεψέ μου, επειδή έχουμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή επί της ομιλίας και για να δώσουμε έτσι και την εικόνα της τουρκικής βουλημίας και του τουρκικού παιχνιδιού που παίζεται στη Νέα Υόρκη, από τη μια ο κύριος Τσαβούσογλου, ο κύριος Ερντογάν να θέτει θέμα άλλων λύσεων, από την άλλη ο κύριος Ακιντζή να κάνει δήλωση τώρα πριν από λίγο για την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, να μην λέει κουβέντα για το φυσικό αέριο. Προφανώς διότι αντιλαμβάνεται ότι μέσα από δομημένες προτάσεις που γίνονται δεν μπορεί να πείσει. Να επανέρχεται στο θέμα του πλαισίου Γκουτέρες, παρακαλώ, και τι να θέτει αυτή τη στιγμή.
να λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχεται το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα της 30ης Ιουνίου, κάτι που ήταν η μεγάλη μας διαφορά, αλλά να μην κάνει σαφή αναφορά, μας λέει τώρα ο κύριος Ακκιντζή, στην εκπεριτροπή της Προεδρίας 2-1. Είναι σαφές πως όποτε κάνουμε βήμα προσέγγισης προς τις θέσεις της άλλης πλευράς με σκοπό να αρχίσουν οι συνομιλίες, βρέθεται κάτι άλλο το οποίο ζητούν να γίνει ξεκάθαρα αποδεκτό πριν καν αρχίσει η διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Σωτήρη, δώσε μας το ρεπορτάζ των συναντήσεων. Αυτό πράγματι το οποίο έχει, λέει ο Χρήστος, είναι πράγματι πολύ σημαντικό και βγαίνει και μέσα από τα τέτα-τέτα τα οποία είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Λαυρόφ. Και να πάρουμε τα ρεπορτάζ με τη σειρά, καθώς υπάρχει και ένα ρεπορτάζ το οποίο έχουμε επίσης συλλέξει από ελληνικές πηγές και θα πρέπει να το αξιολογήσουμε αν αύριο τελικώς αυτό το πράγμα θα επιβεβαιωθεί. Να τα πάρω με τη σειρά. Πάμε πρώτα σε συνάντηση Μητσοτάκη-Αναστασιάδη, όπου εκεί ο κύριος Αναστασιάδης αυτό που ζήτησε να μάθει είναι τι του είπε τελικά ο κύριος Ερντογάν του κύριου Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι η συζήτηση δεν ήταν εκτενής για το Κυπριακό. Ήταν ένα παράθυρο σε μια σειρά θεμάτων που έθεσε ο κύριος Ερντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όμως ξεκίνησε καταρχήν με διάφορες αφορμές ο κύριος Ερντογάν για την ενέργεια, λέγοντας ότι προσπαθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, να κλέψει τους Τουρκοκύπριους. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι υπάρχει η πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το ΑΜΙΟ, αλλά και υπάρχουν και συγκλήσεις για το θέμα και για το περαιτέρω βήμα μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα, όπως είπε, στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο δεν απάντησε ο κύριος Ερντογάν. Δεύτερο θέμα που έθεσε, σε σχέση με τη βάση λύσης. Υπήρξε, λέει, μία αναφορά από τον κύριο Ερντογάν να δούμε τι λύση θα υπάρξει. Δεν μπήκε δηλαδή να πει στην Ομοσπονδία η λύση δύο κρατών. Το πέρευε κάπως γενικά. Όμως ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε ότι η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει στο πλαίσιο των αποφάσεων των ΗΕ και να μην ανοίγεται άλλα ζητήματα, κύριε Ερντογάν. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει και δεν είχαμε ξανά ανταπάτηση από τον κύριο Ερντογάν. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε επίσης από τον κύριο Αναστασιάδη να μάθει αν θα υπάρξει τελικώς η τριμερής με τον κύριο Ακκιντζή εδώ φυσικά στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο, αυτό τουλάχιστον μας ανέφεραν οι πηγές, οι κυβερνητικές πηγές. Ο κύριος Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει κάτι τέτοιο εδώ στη Νέα Υόρκη, ίσως μέσα στον Οκτώβρη. Και αυτό φυσικά η Λευκοσία θα μπορεί να το δει ξεκάθαρα μετά την αυριανή συνάντηση Αναστασιάδη Γκουτέρες. Αυτό λοιπόν είναι το ρεπορτάζ όπως τουλάχιστον το έχουμε συλλέξει μέχρι αυτή τη στιγμή, Χρύσανθε, στο ζήτημα της συνάντησης αυτής. Και λέω αυτό γιατί ελληνικές πηγές πριν από λίγο μας πληροφόρησαν ότι στη συνάντηση την οποία είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Γκουτέρες, πήρε τις πληροφορίες ότι αναμένεται μέσω επιστολών τις επόμενες ημέρες να υπάρξει πιθανή πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα προς κύριο Αναστασιάδη και κύριο Ακκιντζή αυτές οι επιστολές για επανέναρξη των συνομιλιών. Και πολλά θα κριθούν στο ραντεβού που θα έχει ο κύριος Γκουτέρες με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Την ώρα που αυτή τη στιγμή είναι 1:30 εδώ στη Νέα Υόρκη, στις 6:30 το απόγευμα, σε 5 ώρες, ο κύριος Δένδιας θα δει τον κύριο Τσαβούσογλου για να συζητηθούν και αυτά ακριβώς τα βήματα. Η Λευκοσία τώρα θα προσπαθήσει αύριο στις 8:30 ώρα Νέας Υόρκης, 3:30 δηλαδή ώρα Κύπρου, να διευκρινίσει με τον Γενικό Γραμματέα ποια είναι τα επόμενα βήματα, αφού φυσικά υπενθυμίζουμε ότι οι όροι αναφοράς είναι σχεδόν έτοιμοι. Πάντως, σε όλους αυτούς τους άξονες τους οποίους κινούνται, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή συνάντηση 8:30 ώρα, όπου εκεί θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα και ο Χρήστος θα σας δώσει και αυτός ρεπορτάζ στο τέτα-τέτ σε λίγο θα σας δώσει τι έγινε στη συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τον κύριο Αναστασιάδη στα 2 λεπτά στο πόδι όπου συναντήθηκαν. Πάμε να δούμε και το τι συζήτησε με τον κύριο Λαυρόφ, όπου και εκεί ο κύριος Λαυρόφ έθεσε αυτό το τουρκικό αφήγημα περί ότι ξεγελάμε, ότι μπορεί να ξεγελάσουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά, να ξεγελάσει την τουρκοκυπριακή πλευρά. Φυσικά έκανε ότι γνωρίζει τα δεδομένα όπως είναι, δηλαδή ποια είναι η αλήθεια και το αν η Λευκοσία θέλει να ξεγελάσει τελικά την τουρκοκυπριακή πλευρά ή αν πράγματι στο τραπέζι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πρόταση. Συζητήθηκαν πάντως, Χρύσανθε, όλες πλέον η ανασκόπηση των σχέσεων. Γίνεται μια μεγάλη ανασκόπηση των σχέσεων. Θα πρέπει να πούμε ότι ζητήθηκε να ασκηθεί επιρροή της Μόσχας στην Άγκυρα για τους όρους αναφοράς, διότι ο κύριος Τσαβούσογλου θέλει να πάμε σε πενταμερί. Και επίσης, στο θέμα των κυρώσεων, είπε ο κύριος Λαυρόφ ότι φαίνεται ότι δεν πιάνουν στην Τουρκία και έστειλε τον μπαλάκι ότι θα πρέπει η προσπάθεια που θα γίνει
στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την Αμόχωστο να είναι πολύ προσεκτική για να επιβεβαιωθούν οι αποφάσεις. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή στο τι θα ζητήσουμε. Φυσικά η Ρωσία υποστηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα. Έλα Χρήστο. Λοιπόν, όντως είχαμε μια συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα στους διαδρόμους των γνωστών γραφείων όπου γίνονται οι διμερείς συναντήσεις. Εκεί ανταλλάγηκαν κάποιες απόψεις σε ένα δίλεπτο. Δένει το ρεπορτάζ, αυτή είναι η αλήθεια, διότι μαθαίνουμε από κυβερνητικές πηγές ότι όντως αυτό που διέγνωσαν από τον κύριο Κουτέρες είναι μια προσδοκία από την αυριανή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κυρίως είχε πάρα πολύ καλή διάθεση, μας έλεγαν χαρακτηριστικά, για να σπρώξει τα πράγματα προς τα εμπρός. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που έλεγε ο Σωτήρης περί επιστολών προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων είναι προφανώς αυτό που είχαν σχεδιάσει ως οδικό χάρτη για μια τριμερή συνάντηση, εφόσον υπάρξει τουλάχιστον ακτίνα συμφωνία στους όρους αναφοράς. Τώρα, οι κυβερνητικές πηγές με τις οποίες συνομιλούσαμε από τα ξημερώματα σήμερα κατέθεταν πολύ ξεκαθαρή άποψη ότι η Τουρκία μεθοδεύει ουσιαστικά ένα διέξοδο, ένα ναυάγιο της προσπάθειας μέσω της λογικής της πολιτικής ισότητας αποτελεσματικής συμμετοχής, ούτως ώστε από αυτό το ναυάγιο να ανοίξει ένα παράθυρο για να βάλουν κάτω στο τραπέζι πιθανές άλλες λύσεις, χρεώνοντας τις μάλιστα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρώτος αυτός είχε εξετάσει αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε. Ήταν η τελευταία τοποθέτηση που είχαμε επί τούτου από κυβερνητικές πηγές. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και βέβαια, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει και με τις συναντήσεις και με αυτά που έπονται, στο διαδικτυακό Sigma Live η συνέχεια του ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στον χώρο της υγείας.